Η δεύτερη ημέρα των εργασιών της Παναμερικανικής Συνόδου έχει σημαδευτεί από την πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα και τον κουβανό ηγέτη Ραούλ Κάστρο. Οι συζητήσεις στην πόλη του Παναμά ανάμεσα στους δύο ηγέτες έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικές, μιας και θα είναι οι πρώτες πρόσωπο με πρόσωπο για τους επικεφαλείς των δύο χωρών για περισσότερο από μισό αιώνα. Ενδεικτικό της αλλαγής των δεδομένων που έχουν ανακύψει από τον περασμένο Δεκέμβριο είναι το γεγονός ότι η Κούβα μετέχει στην 7η Παναμερικανική Σύνοδο αφού τις προηγούμενες 6 υπήρξε αμερικανικό βέτο. Η χειραψία Ομπάμα-Κάστρο κατά την πρώτη μέρα έδειξε την πορεία που θα λάβουν οι εργασίες στον Παναμά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι έτοιμος να βγάλει την Κούβα από τον κατάλογο των χωρών που υποθάλπουν την τρομοκρατία, αλλά και να ζητήσει από το Αμερικανικό Κογκρέσο να άρει μια σειρά οικονομικών κυρώσεων κατά της Αβάνας.